Παίρνω ένα δελτίο από τον Ενιαίο Αγροτικό Σύλλογο Ιερά Πετράς που έχει τον τίτλο «Εργάτες γης, μη ικανοποίηση αιτημάτων». Κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Βιαννιτάκη, τι θέλει να πει ο ποιητής, τι στην ευχή έχει γίνει πάλι? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Μιλάτε λίγο πιο δυνατά. Αυτό που μάλλον δεν έχει συμβεί, όχι έχει συμβεί, γιατί αν είχε συμβεί θα συζητούσαμε άλλα δεδομένα. Αυτό που δεν έχει συμβεί για άλλη μία φορά είναι ότι πριν από 20 μέρες περίπου είχαμε πάρει απόφαση στη Γενική Συνέλευση που είχαμε κάνει ο Σύλλογος και είχαμε δώσει διορία, συγκεκριμένη διορία στην κυβέρνηση, ενώ βέβαια έχουμε αποστείλει πλήρη ενημέρωση τα πάντα και τις παρατηρήσεις και τι πρέπει να γίνει. Και είχαμε αποστείλει πλήρη ενημέρωση για το τι πρέπει να αλλάξει άμεσα, εντός 15 ημερών. Είχατε δηλαδή πάρει την απόφαση 23 Ιανουαρίου. 23 Ιανουαρίου είχαν πάρει την απόφαση από τη Γενική Συνέλευση ότι εντός 15 ημερών, εάν δεν έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο ζητάμε τόσο καιρό σε σχέση με τους εργάτες γης και με τη διαδικασία εισδοχής και μετάκλησης των εργατών γης, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιέργειά μας, τότε είχαν πάρει απόφαση ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία επιπλέον συζήτηση προεκλογικού χαρακτήρα. Τι είναι αυτό το οποίο εσείς ζητούσατε? Απλοποίηση ουσιαστικά των διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν εργατικά χέρια στις αγροτικές περιοχές. Απλοποίηση των διαδικασιών ζητάνε και οι σεισμοπληκτοί, αλλά και αυτοί μπερδέματα έχουν πάρα πολλά. Και περνάει ο καιρός. Όχι, τίποτα. Συνεχίστε σε αυτό που λέγατε. Μην κάνετε παρατήρηση. Η διαφορά με εμάς, όχι με τους σεισμόκλητους γενικότερα, είναι ότι έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με τεχνικά ζητήματα για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε κάνει εμείς τη δουλειά που πρέπει να κάνουν άλλοι. Έχουμε καταθέσει πολύ συγκεκριμένα. Και αυτοί τα ίδια κάνουνε. Αφήστε με, σας λέω, επειδή το ξέρω. Πηγαίνετε στο δικό σας και μπείνετε εκεί. Απλά ως παράδειγμα το έφερα. Όχι, καμία σχέση. Ωραία. Λοιπόν, ότι έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το κομμάτι. Σαφέστατα. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα τα οποία χρειάζονται αλλαγή. Δεν έχουν κόστος. Όσον αφορά το οικονομικό κόστος, γιατί αυτές τις μέρες η κύρια κουβέντα που γίνεται είναι ότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, όπως συνηθίζεται να λέγεται, για να γίνονται αλλαγές. Άρα λοιπόν τους λέτε, περάσανε και οι 15 μέρες, εμείς κύριοι υλοποιούμε την απόφασή μας, που η απόφασή μας λέει ότι... Ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε καμία προεκλογική συνάντηση, συζήτηση για τα, από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο για να προέρχεται, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό το αποτέλεσμα. Και επειδή λοιπόν είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, γι' αυτό λοιπόν εμείς είμαστε αναγκασμένοι να υλοποιήσουμε την απόφασή μας, καθώς ενώ, για παράδειγμα, αναμενόταν να έχει εκδοθεί ήδη η οικία η οποία όριζε κάποιες διαδικασίες για την επόμενη διετία για τη μετάκληση των εργατών γης, δεν έχει εκδοθεί ακόμα και αναμένεται να καθυστερήσει ακόμα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή η οικία εμπλέκει μέσα πάρα πολλούς υπουργούς, όπως έχετε πει κατ' επανάληψη και στον 984, γιατί δεν είναι μόνο το ΙΠΑΤ που κάποιος θα πίστευε, είναι και το εργασίας, είναι και το μετανάστευσης, είναι και το εξωτερικών, και εδώ το πράγμα πολύ μπερδεύει. Και το νησιωτικής πολιτικής. Και το νησιωτικής πολιτικής, αφού δεν μπορούν να τα βρούνε μεταξύ τους, οπότε είναι άστο να πάνε έτσι. Λοιπόν, δεν τους λέτε δεν θα πάμε στις κάλπες, ή το λέτε και αυτό? Ήταν η δεύτερη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει δοθεί όμως σε συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας. Αυτή τη στιγμή το πρώτο σκαλοπάτι ήταν αυτό. Δεν υλοποιήθηκε, δεν έγινε και εκτελούμε την πρώτη απόφαση. Ωραία, και τους λέτε τους λέτε καμία συμμετοχή στα προεκλογικά, με σχηματισμούς πολιτικούς κλπ. Όποιος έρθει, δεν έρθει, τι μπορεί να μας καλέσει, τι θα μας ζητηθεί ενδεχόμενα από εμάς, έστω και σαν παρουσία, μέχρι εκεί τελεία. Ακριβώς. Ωραία, εντάξει. Το καταλάβαμε. Ας προσέχανε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ευγενητάκη. Καλημέρα σας.